Κυρίες και κύριοι, το Αρχείο Πολιτισμού σήμερα εδώ για να σας μιλήσει, για να συζητήσουμε για το ανυπέρβλητο μνημείο της τέχνης, της ανθρωπότητος και του κόσμου. Ένα μνημείο που μετά από αυτό τίποτα πλέον σε καμία τέχνη δεν θα ήταν ίδιο. Ένα μνημείο που άλλαξε τον πολιτισμό και τις τέχνες, τη ροή και τους συμβολισμούς από εκεί και πέρα σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για τον κορυφαίο ναό του Παρθενώνος και ό,τι υπάρχει πάνω στον ιερών βράχων της Ακροπόλεως. Μαζί μου, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, έχω τον αδερφικό μου φίλο, τον Γρηγόρη τον Κωσιβάκη, ο οποίος παιδιόθεν γνωρίζει τούτο το μνημείο. Το έχει περπατήσει από όταν ήταν μαθητής δημοτικού, ίσως και πιο μικρός. Έτσι είναι, Γρηγόρη? Είναι έτσι, και θα ξεκινήσω συμπληρώνοντας κάτι σε αυτά που είπες για το γεγονός ότι η Διεθνής Οργάνωση UNESCO έχει σαν πρώτη εικόνα του παγκόσμιου πολιτισμού ακριβώς τον Παρθενώνα. Mm-hmm. Αυτό και μόνο θα αρκούσε για να επιβεβαιωθεί όλο αυτό που είπες και που επιβεβαιώνει και στις καρδιές μας ότι αυτό το κορυφαίο αριστούργημα της αρχιτεκτονικής, της γλυπτικής και της ζωγραφικής που υπήρξε από την εποχή του Χρυσού Αιώνα του Περικλή, είναι όντως το κορυφαίο αριστούργημα παγκοσμίως. Και εκεί να το καταλάβει αυτό η UNESCO και να κάνει λίγο παραπάνω πραγματάκια, γιατί τις πειράζουν σήμερα το σύμβολό της. Ναι, συμφωνώ. Έτσι. Το λογοτυπό της το πειράζουν σήμερα κάποιοι. Ναι. Λοιπόν, εγώ πάω στο παιδιόθεν που είπες. Ναι, ναι, ναι. Και θα το περιγράψω, γιατί θεωρώ ότι ακριβώς τα παιδιά μας, τα σημερινά παιδιά, τα αυριανά παιδιά, πρέπει να αγαπήσουν αυτό το μνημείο. Πώς μπορούν να τα αγαπήσουν? Ξεκινώντας από πολύ νωρίς. Είχα την τύχη, ο πατέρας μου, ο οποίος ήταν γεωπόνος στη μόρφωση, είχε σπουδάσει, αλλά δεν θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε τα σημερινά μεταπτυχιακά και άλλα εφόδια. Όμως, είχε μια αγάπη για την πατρίδα. Μια έφεση, ναι. Είχε πολεμήσει για την πατρίδα, είχε υποστεί για την πατρίδα, αλλά όταν έγινα εγώ, το 47, ο πρώτος του γιος, από τα 5-6 χρόνια κάθε Κυριακή, τότε δεν υπήρχε το πενθήμερο, όλοι δουλεύαν 6 μέρες και την Κυριακή άλλοι πηγαίνανε εκκλησία, άλλοι πηγαίνανε κάπου αλλού, ο πατέρας μου ένιωθε ως αποστολή του να με πάρει από το χεράκι και να με πάρει στον Εθνικό Κήπο, όπου είχε όλη την ευχέρεια να μου διδάξει τα δέντρα, σπιτί, ναι, ναι, τα ζώα, τα πουλιά, στην αλλαγή της βασιλικής φρουράς τότε, εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνουμε, των Τσολιάδων. Άλλωστε ο ίδιος είχε υπηρετήσει στον πόλεμο ως λοχίες των Ευζώνων και το αγαπούσε. Αλλά πολύ τακτικά, πολύ συχνά, μετά από εκεί δηλαδή, ναι, με έπαιρνε να με ανεβάσει στην Ακρόπολη. Τότε υπήρχε η δυνατότητα να πας ακόμη και στο εσωτερικό του ναού, ανεβαίνοντας αυτά τα πολύ ψηλά σκαλιά, και να περιδιαβάσεις όλο το χώρο, τους κίονες, τα μάρμαρα, αυτά που είχαν πέσει, αυτά που ήταν δύσκολο να ανεβείς να τα δεις, φυσικά και το Ερέχθειο με τις Καριάτιδες. Και έτσι πολύ νωρίς ένιωθα πολύ φίλος με τις Καριάτιδες. Είχα παρατηρήσει μάλιστα ότι τους λείπαν οι μύτες. Από μικρό παιδί το έχεις παρατηρήσει το αυτό? Το παρατήρησα, ναι. Γιατί δεν έχουν μύτες. Ο πατέρας μου δεν ήξερε να μου το πει. Φαντάζεται ότι ήταν από τις ταλαιπωρίες του καιρού. Αργότερα μάθαμε την πραγματική αιτία της καταστροφής. Όμως είχα την ευχέρεια να περιδιαβάσω τον Παρθενώνα και στα επόμενα χρόνια, σαν μαθητής δημοτικού, σαν μαθητής γυμνασίου, και με το σχολείο βεβαίως μια-δυο φορές, αλλά ήταν το κίνητρο για να πάρω βιβλία να διαβάζω πέρα από αυτά που το σχολείο μας υπεδείχνει. Και αυτό με έκανε να μπω σε μια ατραπό που έγινε λεωφόρος.
Αυτός είναι ο μηχανισμός δηλαδή που μπορείς να εμφυσίσεις σε ένα παιδί την αγάπη για κάτι. Ναι. Να το πάρεις από μικρό παιδί χωρίς να το ξέρεις με αυστηρότητα και μάθε τώρα άκου τι σου λέω και δες εδώ τι είναι αυτό και να αρχίσεις τη ξύλινη γλώσσα να του εξηγείς ή να του λες ότι ξέρεις ότι έχεις διαβάσει. Άστο το παιδί να ψηλαφίσει, να διαβάσει μόνο του το μνημείο και το χώρο. Και εδώ είναι το θέμα ότι πραγματικά τις λεπτομέρειες ένα αθώο παιδικό έως εφηβικό βλέμμα τις βλέπει, δεν μπορεί ίσως να τις κατανοήσει, αλλά καταγράφονται. Mm-hmm. Όταν λοιπόν φτάνω σε μια ηλικία που μπορώ να διαβάσω ένα βιβλίο του Στίβεν Ράνσιμαν, Σκοτσέζου καθηγητή αρχαιολογίας, ο οποίος περιγράφει εκπληκτικές λεπτομέρειες για τον Παρθενώνα. Ότι ας πούμε το πάτωμα, ας το πούμε έτσι, έχει μια πολύ ελαφριά κλίση για να φεύγουν τα νερά. Ότι οι γωνιαίες κολόνες, οι δωρικές, είναι κατά τι φαρδύτερες από τις υπόλοιπες, διότι όταν δει ο ήλιος και πηγαίνει στις πτυχώσεις τις κάθετες της κάθε κολόνας, την αδυνατίζει. Επομένως έπρεπε να έχει προσθεθεί εκ των προτέρων υλικό για να τις φέρει στο ίσο τους. Αυτές τις λεπτομέρειες, αν καθίσεις να τις πεις με τρόπο που θα τις μάθουν τα παιδιά και θα τις αγαπήσουν, βγαίνει μέσα η δυνατότητα να καταλαβαίνει τι είναι αυτό που αναζητούμε τώρα από τα γλυπτά που μας έχουν κλέψει στο Λονδίνο και κάποιες στο Παρίσι και να συμμετέχει στη διεκδίκηση με ιδέες, με ενέργειες, με υπογραφές, με συνεισφορά αγωνιστική που είναι πέρα από τα πέναλτι, τα offside και τα πρωταθλήματα που προκαλούν δολοφονίες και φανατισμούς χωρίς νόημα, κατ' εμέ, για κάποιους ίσως έχουν και ίσως έχουν αθλητικά, αλλά θα πρέπει να πάνε στην άκρη γιατί εδώ προηγούνται πολιτισμικά θέματα στα οποία πρέπει να είμαστε κοινωνοί όλοι οι Έλληνες. Είναι αυτή η ιεράρχηση των προβλημάτων που πρέπει να κάνουμε, ακριβώς, την οποία δεν την έχουμε κάνει και ποτέ και κανείς δεν μας είπε ποια είναι η ιεραρχία, τι είναι το πρωτεύον, τι το δευτερεύον, τι το τριτεύον κλπ. Όμως μου έκανε εντύπωση αυτό που είπες για τα ιδιαίτερα μικρά χαρακτηριστικά ενός αρχιτεκτονήματος, τα οποία με το πρώτο μάτι όποιος πάει δεν τα βλέπει, ειδικά το δάποδο το βλέπει και καθόλου, γιατί είναι, σήμερα δεν μπορεί να μπει μέσα εκεί πέρα. Αλλά αν τα ξέρεις, σε κάνουν να εκτιμάς, να θαυμάζεις περισσότερο ένα μνημείο και έναν χώρο. Έτσι δεν είναι? Μπορώ να σου επιβεβαιώσω αυτό που είπες με την ανάμνηση που έχω όταν φοιτητής νομικής το 1970 ακόμα, ή 71 δεν είμαι σίγουρος, το 70 νομίζω ότι ήταν, εργάστηκα σε καλοκαιρινό μήνα σε ένα τουριστικό γραφείο το οποίο είχε επικοινωνία με γκρουπ κυρίως από σκανδιναβικές χώρες και ανέλαβα να συνοδεύω τα γκρουπ αυτά και στα καράβια που ξεκινάγαν για αλλού αλλά και στις επισκέψεις τους στην Ακρόπολη όπου εκεί διαπίστωσα ότι αυτά που εγώ ήδη ήξερα, να μην πω κάτι υποτιμητικό, ήταν φάμιλα με αυτά που άκουγα ότι οι ξεναγοί που ήταν γύρω με άλλα γκρουπ λέγανε. Οπότε τόλμησα να συμπληρώνω μερικά πράγματα. Τη δεύτερη, την τρίτη φορά πήρα το παιχνίδι απάνω μου. Με αποτέλεσμα να έχω πελατεία πλέον. Και τους έλεγα ότι, μάλλον έβλεπα ότι αυτά που έλεγα από τους ανθρώπους αυτούς που είχαν έρθει χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Δεν ήταν βέβαια αυτή η ροή που υπάρχει σήμερα, αλλά και τότε ήταν αρκετοί για αυτό το μνημείο. Ενθουσιαζόντουσαν, ζητούσανε λεπτομέρειες, ζητούσανε προσπέκτους, ζητούσανε κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Και η αγάπη τους δεν κρυβότανε. Mm-hmm. Είχα μετά κάποιες αλληλογραφίες με κάποια άτομα και συνέχισα μέσα από την αλληλογραφία να ανταλλάσσουμε γνώμες, απόψεις, πληροφορίες κλπ. Σχετικά. Mm-hmm. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πιστεύω ότι αν αυτό γινόταν οργανωμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού, από το Υπουργείο Παιδείας, να υπάρχουν τουρισμού. Ναι,
χορηγούς, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια γενιά η οποία πραγματικά θα απολάμβανε και ταυτόχρονα θα μπορούσε να αναπαράγει αυτή την αγάπη με διάφορους τρόπους, σαν ειδικότητες, σαν συγγραφείς, σαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θα στελέχωναν τις δυνάμεις της Ελλάδος προς αυτή την κατεύθυνση. Μα είναι ένα μνημείο το οποίο έχει μια διαχρονική αξία και όταν αποφάσισαν να χτίσουν τον Παρθενώνα πάνω την χρυσή, τη λεγόμενο χρυσό αιώνα, που για μένα δεν είναι ο χρυσός αιώνας, άλλοι είναι οι χρυσοί αιώνες της Ελλάδος. Πολύ χρυσή. Και υπάρχουν, ναι. Αλλά θέλω να πω σε κάθε περίπτωση ότι όταν αποφάσισαν να χτίσουν αυτό το μνημείο, σεβάστηκαν όλη την προηγούμενη χρήση του, διότι δεν φύτρωσε ο Παρθενώνας εκεί πέρα μέσα. Προϋπήρχε ναός της Γαίας, προϋπήρχε ναός, υπήρχαν ναοί της Αφροδίτης, της Δήμητρος μέσα, κράτησαν τα πελασγικά στοιχεία, γιατί ακόμα επί πελασγών είχε χτιστεί και είχε εκτιμηθεί ο βράχος αυτός και υπήρχαν σύμβολα των πελασγών που υπάρχουν ακόμα, αναφέρονται σε κάποια παλιά βιβλία και ξεναγών και αρχαιολόγων, με τα πουλιά. Των μηνύων που λέμε. Ναι. Τα πουλιά πάνω που τους θεωρούσαν σαν πελαργούς, ας πούμε, ότι μετανάστευαν και έφευγαν σαν κύματα κλπ. Και όταν αποφάσισαν μετά την ιερή ελιά που είχε, την οποία διατηρείται για πάντα, τα μνημεία όλα αυτά, όταν αποφάσισαν να χτίσουν τον Παρθενώνα, δεν πήραξαν τίποτα από όλα αυτά, παρά μόνο έγινε ένας συγκερασμός όλων των συμβολισμών, όλων των θεοτήτων οι οποίοι υπήρχαν εκεί πέρα. Και κακώς μιλάμε σήμερα μόνο για τον Παρθενώνα, γιατί και ζητάμε μόνο τα γλυπτά του Παρθενώνος, διότι αυτό είναι ένα ενιαίο σύνολο, η Καριάτιδα, ας πούμε, δεν είναι έξω τον Παρθενώνα, είναι και δίπλα στο Ερέχθειο. Όταν λοιπόν το Υπουργείο Πολιτισμού και επίσημα το ελληνικό κράτος λέει ότι εμείς ζητάμε μόνο τα γλυπτά του Παρθενώνα. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Για να χρησιμοποιήσουμε μια κόσμια έκφραση, αλλά θα πάω στην ελιά που είπες. Ναι. Ελιά πρέπει να μάθουν οι Έλληνες ότι αυτή είναι η ιερή ελιά της Αθηνάς, την οποία έκανε δώρο στην Αθήνα, αντιπαρατηθέμενη στον Ποσειδώνα, ο οποίος διεκδικούσε να είναι αυτός ο προστάτης θεός της Αθήνας και θα έφερνε νερό στην σχετικά άνυδρη περιοχή της Αθήνας, με δύο ποτάμια μικρά. Εν πάση περιπτώσει, το 480 π.Χ. όταν οι Πέρσες κατέλαβαν την Ακρόπολη και κατέστρεψαν τον προηγούμενο ναό επί των ερυπείων του οποίου χτίστηκε ο νεότερος Παρθενώνας, η καμένη ελιά ξανάνθησε. Αυτό ήταν και συμβολικό και συναισθηματικό στοιχείο, το οποίο πρέπει να το λέμε αυτό το πράγμα. Και σημάδι, και μεγάλο σημάδι. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν έχεις πάντως δίκιο. Πάντως θέλω να σου πω ότι ο Ποσειδώνας, όποιον δεν τα τέταχε, όποιον debate έκανε, το χασε. Το χασε, ναι, πραγματικά. Δεν τον ήθελε. Χωρίς να τον υποτιμούμε, γιατί και αυτός δυνατός θεός και με ιστορία σε αυτά. Απλά όπου πήγαινε διεκδικήσει μαζί με κάποιον άλλον, τα χασε. Η Αθηνά είχε αβάντες. Ναι. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτό το οποίο κτίστηκε εκεί, να υπενθυμίσουμε ότι γενικός επιθεωρητής όλων ήταν των έργων ο Φιδίας, ο γλύπτης που ήδη είχε δώσει δείγματα της τέχνης του, με τον Ικτίνο και τον Καλλικράτη ως αρχιτέκτονες, αλλά και με πλειάδα γλυπτών, τεχνητών κλπ, οι οποίοι ξεκινώντας από τους εργάτες που φέρνανε τα μάρμαρα από την Πεντέλη και 17 χιλιόμετρα με τα μουλάρια και με άλλα μέσα που είχαν εκείνη την εποχή, για να τα φέρουν εδώ και να μετουσιωθούν σε αυτά τα οποία ακόμη και ως ερείπια τα θαυμάζει ο κόσμος όλος. Και να φανταστούμε πως ήτανε, και έχουμε ευτυχώς, αυτό πρέπει να το πούμε, το 1674, δηλαδή 13 χρόνια πριν καταστραφεί ο Παρθενώνας από τα κανόνια του Βενετού αρχιστρατήγου Μοροζίνη, είχε έρθει μια γαλλική αποστολή του πρεσβευτή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία της Γαλλίας, προφανώς για να ανιχνεύσουν τι θα κλέψουν μετά. Μεταξύ αυτών όμως υπήρχε και ένας καταπληκτικός ζωγράφος, αρχιτέκτονας, δεν ξέρουμε τι, ο Λεκαρή, αν τον λέω σωστά, ο οποίος ιχνογράφησε τα γλυπτά του Παρθενώνος όπως ήταν πριν την καταστροφή. Και αυτό διέσωσε
που είναι παγκόσμιο γεγονός γιατί έγινε, το πώς ήταν ο Παρθενώνας πριν από την τρομερή αυτή έκρηξη. Ναι, γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτή η μεγάλη έκρηξη του Ιταλού, αυτού του Βενετού, εκεί πέρα του Μοροζίνη, ήταν καταστροφική, ήταν ασύλληπτης βαρβαρότητας και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι προσπάθησαν οι Έλληνες εκείνη την εποχή όσοι ζούσαν εδώ πέρα να τον αποτρέψουν και μάλιστα κάποιοι πήγαν για να κρατηθούν οι ίδιοι ως όμοιροι, ως δούλοι, ως σκλάβοι του, ως πάρε μας. Δηλαδή, κατάλαβες θέλω να πω... Θυσία. Εθελόθητον. Ναι. Ξέχασα κάτι, γιατί πρέπει να το λέμε όμως αυτό. Από το 450 μέχρι 432 που ήταν ο Περικλής στην Αθήνα και ολοκληρώθηκε το έργο αυτό στην Ακρόπολη, για 7 αιώνες υφίστατο φθορές φυσικές. Δεν είχαμε λαιλασίες και βαρβαρότητες. Όμως η φθορά του χρόνου είχε επέλθει. Ο μόνος ο οποίος φρόντισε για τον Παρθενώνα, και πρέπει να το λέμε, ήταν ο αυτοκράτορας Ιουλιανός, τον οποίον κακώς λέμε παραβάτη, θα πρέπει να τον λέμε Ιουλιανό τον Έλληνα, είχε σπουδάσει στη φιλοσοφική σχολή των Αθηνών, την οποία έκλεισε μετά ο Ιουστινιανός, και αυτός διέθεσε προσωπικό και κονδύλια για να αποκατασταθούν οι φθορές του χρόνου 7 αιώνων. Από τότε μέχρι τα σημερινά χρόνια που έγιναν οι ασθυλώσεις, ουδείς ενδιαφέρθηκε. Ενδιαφέρθηκε μόνο να τον καταστρέψουν, να τον κλέψουν, να τον λαιλατήσουν. Βενετσιάνοι, Τούρκοι, Φράγκοι, αργότερα Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί. Ναι. Όλοι αυτοί λοιπόν δεν είναι φίλοι μας, είναι εχθροί μας και θα πρέπει ως τέτοιους να τους αντιμετωπίζουν εμείς όταν δεν αποδεικνύουν ότι έχουν αλλάξει νοοτροπία. Ναι. Πώς θα πρότεινες εσύ να αλλάξουν νοοτροπία, τι θα μπορούσαμε να τους ζητήσουμε λοιπόν, να κάνουν. Κατά την άποψή μου το πρώτο που θα πρέπει να κάνουν είναι μια παγκόσμια δημόσια συγγνώμη. Να μαζευτούν όλοι αυτοί σε ένα χώρο συγκεκριμένο και να πούνε συγγνώμη για τη βαρβαρότητα των προγόνων μας. Εμείς δεν το αποδεχόμαστε αυτό. Έχουμε μετανιώσει, έχουμε αλλάξει, έχουμε εξελιχθεί. Δεν έχουμε καμία σχέση με τους προγόνους μας. Και εμπράκτως, γιατί τα λόγια δεν λένε τίποτα, πολλοί έχουν στα λόγια. Ναι. Εμπράκτως, για να σας αποδείξουμε ότι έχουμε εμπράκτως μετανιώσει, σας επιστρέφουμε ό,τι έχουμε κλέψει, ό,τι έχουμε λαιλατήσει και ό,τι παρανόμως έχει φυγαδευτεί και από τη χώρα σας και, υπάρχει στη δική μας τη χώρα και πλουτίζουμε με αυτά. Τότε και μόνον τότε θα ξαναπώ ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι πλέον βάρβαροι και έχουν αλλάξει, έχουν μετανιώσει ή δεν είναι οι ίδιοι με αυτούς που κάναν αυτές τις καταστροφές. Διότι να εντοπίσουμε και τη βαρβαρότητα σε συγκεκριμένα πράγματα. Διότι το να πάρεις κάποιο άγαλμα γιατί βρέθηκε μέσα σε χωράφι και αντί να σπάσει, να καταστραφεί, εσύ θέλεις να το αξιοποιήσεις κλπ. Ήδη το να το πάρεις είναι κακό, γιατί φεύγει από τον τόπο του. Εδώ θα πω κάτι το οποίο το γράφω σε βιβλίο μου, ότι να πάμε στο Ζάλογο. Ξέρουμε για το χώρο του Ζαλόγου, πρόσφατα έκανα μια ομιλία. Από κάτω από το Ζάλογο είναι η Κασόπη, μια αρχαία πόλη η οποία φαίνεται ότι οι Ρωμαίοι διαζόντουσαν να την καταστρέψουν και δεν τη φέραν εσγήν, είναι σε κάποιο ύψος τα ερείπια και φαίνονται. Μάλιστα το διάζωμα, η οργάνωση αυτή υπό τον πρώην Υπουργό Μπένο και αντιπρόεδρο τον Χρήστο τον Λάζο, συμπολεμιστή μου, συναγωνιστή μου στη νομική και στο Πολυτεχνείο επί Χούντας, έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά πάνω στα θέατρα αυτά και αυτό της Κασόπης θα είναι το πρώτο στο οποίο θα γίνει παράσταση μόλις ανακαινιστεί. Γιατί το αναφέρω. Ακριβώς από κάτω είναι το χωριό Καμαρίνα. Βρήκα λοιπόν σε συγγραφέα και το έχω περιλάβει σε κάποιο βιβλίο μου ότι κάποιος αγρότης που έσκαβε στο χωράφι του στην Καμαρίνα βρήκε στην αρχή ένα και μετά σειρά αγαλμάτων, συνολικά 42. Τα 42 αγάλματα προκάλεσαν πανικό στον παπά του χωριού που έκανε αγιασμό για να διώξει τα δαιμόνια.
Αλλά αντί για τα δαιμόνια, κατέφτασαν κάποιοι που ξέραν και τα 42 αγάλματα έχουν εξαφανιστεί. Άρα. Για σκεφτείτε λοιπόν να μπορούσε το Υπουργείο με την πηγή αυτή να κάνει έρευνες, να κάνει ανακρίσεις και να βρούμε, αν όχι τα 42, τα 22, έχουμε ήδη ένα μουσείο έτοιμο στην περιοχή εκεί. Εκεί ακριβώς κάτω που έγινε ο χορός του Ζαλόγου. Που δεν υπάρχει κανένα μουσείο και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί τουριστικά η περιοχή. Ακριβώς. Επιστρέφοντας λοιπόν εδώ, έχουμε να κάνουμε με ένα ναό που κάθε κομμάτι του είναι τόσο πολύτιμο και θα αναφερθώ σε κάτι γιατί με συγκινεί ιδιαίτερα, στη Θεά Ήρυδα. Η Θεά Ήρυδα ήταν η αγγελιοφόρος των θεών. Λοιπόν, αγαπητοί συνέλληνες και συνελληνίδες, το κεφάλι βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Αθηνών. Το κορμί είναι στο Βρετανικό Μουσείο. Ποια μεγαλύτερη βαρβαρότητα μπορεί να υπάρχει, αν επρόκειτο για ανθρώπινο σώμα, θα δεχόταν η κυβέρνηση της Αγγλίας, του περιώνυμου Ινδού εκκαταγωγής, ότι θα κράταγε το σώμα ενός δολοφονημένου ανθρώπου στην Αγγλία, όταν το κεφάλι του θα ήταν εδώ? Και εδώ μιλάμε για άγαλμα. Και το λέω με συγκίνηση γιατί η εγγονή μου έχει το όνομα της Ήρυδας. Ναι, και θέλω να πω εδώ πέρα ότι δεν είναι μόνο το ηθικό κομμάτι όπως το θέλεις, είναι και το νομικό κομμάτι που απαγορεύεται μνημεία να είναι χωρισμένα. Δηλαδή πρέπει βασικά όλα τα μνημεία, είτε αυτά είναι κινητά είτε είναι ακίνητα, να βρίσκονται στον τόπο όπου γεννηθήκανε. Και για να το πάω και ακόμα παραπέρα, διότι πάρα πολλά αρχαία ελληνικά ευρήματα κλεμμένα επιστρέφουν σε χώρες που σήμερα είναι κατακτημένες από άλλους λόγους. Αλλά εκεί δημιουργηθήκαν. Εκεί δημιουργηθήκαν, αλλά δεν έχουν καμία σχέση. Για μένα το θέμα είναι να πάει ακόμα μακρύτερα. Πρέπει να επιστρέφουν στους λαούς που τα γέννησαν. Ακριβώς. Γιατί τώρα, αν εκεί πέρα όψιμα σήμερα κατοικεί ο Τούρκος, ο Βούλγαρος ή ο Ιταλός, ή εγώ δεν ξέρω ποιος, δεν σημαίνει ότι έχει καμία σχέση με το μνημείο αυτό ή με το άγαλμα αυτό. Δεν το φτιάξανε αυτοί που σήμερα έχουν εγκατασταθεί όψιμα σε αυτό το χώρο, γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος εκεί. Οι Τούρκοι, ας πούμε, είναι 100 χρόνια απέναντι σαν κράτος. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουν ευαισθησία οι ντόπιοι πάνω στο θέμα αυτό. Ακριβώς. Εδώ θα κάνω μια αναδρομή, γιατί νομίζω ότι αξίζει. Πώς μπορεί να αποδείξει κανείς ότι το 1821 δεν είχαμε την περιώνυμη γέννηση του ελληνικού έθνους που κάποιοι ανιστόρητοι είπαν. Και γιορτάσανε. Έχουμε την αναγέννηση. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Να σας το πω απλά. Όταν ο ελληνικός στόλος της Ίδρας, των Σπετσών, των Ψαρών, της Κάσου κλπ. Συνολικά είχε 157 καράβια. Ξέρετε τα ονόματά τους ποια ήτανε? Για τα 148 ήτανε αρχαίων Ελλήνων ηρώων. Και θεών. Και θεών. Πώς λοιπόν αυτοί οι δίθεν αμόρφωτοι, χωρίς μνήμη Έλληνες, ξεσηκωθήκανε και τότε γίνανε έθνος? Μα είχαν τη μνήμη, έτσι, την ιερή των προγόνων τους. Ναι. Και τα καράβια τους που ήτανε κοσμήματα κατασκευής, αλλά και έδωσαν αυτό που έδωσαν για την ανεξαρτησία της πατρίδος, αναγέννησαν το θεϊκό δωδεκάθεο, έτσι. Αναγέννησαν τους ήρωες, τον Ηρακλή, τον Θησέα, τον Αχιλλέα κλπ. Να αναφέρω ότι ένας ήρωας από τη Σάμο, που εσύ ξέρεις Γιώργο, ο καπετάν Σταμάτης Γεωργιάδης, όσοι είναι σαμιακής καταγωγής θα με καταλάβουν, είχε ένα τρικάταρτο με το όνομα Αχιλλέας, το οποίο έκανε εμπόριο με τη γη του Πυρός. Αυτοί ήταν οι Έλληνες, οι προεπαναστατικοί, που ήταν εν γνώση ότι είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων και τα ακρόπρορά τους ήταν αναπαραστάσεις των αρχαίων θεών και ηρώων. Και θεοτήτων. Είχαμε και σιρήνες, είχαμε και τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Όμως πρέπει να σου πω και το εξής, ότι όταν ο Λόρδος αυτός ο Πιναλέων που τον έκοβε Λόρδα και ήθελε να γίνει Λόρδος, γιατί για να γίνει τότε Λόρδος, να ανέβεις αξιώματα, πρέπει να στολίσεις την επαυλή σου με αρχαία ελληνικά αγάλματα. Δηλαδή αλλιώς δεν έμπαινε στο αφάν κατέ της Αγγλίας. Δανεικά είναι αυτά. Ναι. Αυτός ο τύπος λοιπόν, όταν πήρε τα κλεμμένα από εδώ και ειδικά και την Καριάτιδα, μαζεύτηκαν οι Έλληνες και εκείνης της εποχής Έλληνες και του λέγανε αυτό μην το πειράξεις, μην το πάρεις. Δηλαδή έφεραν μια μορφή αντίδρασης και αντίστασης στο μπορούσε, μέτρο που όσο τους μπορούσε. Έτσι, αν δεν είχαν σχέση με το μνημείο, αν δεν είχαν
καταβολές. Γιατί και να το κάνουν. Γιατί να το κάνουν. Yeah. Και όταν τα πήγε στο λιμάνι του Πειραιός για να τα φορτώσει, να βρει πλοίο, δεν, για τρεις στο μέρες... Στο Μέντορα, το εστιατόριο Μέντορα. Για τρεις μέρες δεν τα έπαιρνε κανείς. Έχεις δει έμπορα, έχεις δει εφοπλιστή να μην θέλει ναύλο. Όχι βέβαια. Λοιπόν, για τρεις μέρες δεν έβρισκε κανέναν να του τα μεταφέρει. Όλοι όταν βλέπανε για ποιο εμπόρευμα πρόκειται, για ποιο υλικό πρόκειται, δεν έπαιρναν τον ναύλο. Και φυσικά του γράψε και ο Βίρονας εκεί την κατάρα εκεί πέρα και πήγε και κατάρα της Αθηνάς. Πήγε καλιά του. Κατάλαβες λοιπόν. Έχει, λένε ας πούμε ξέρω εγώ ότι είχε μια άδεια λέει από τον Σουλτάνο. Πουθενά δεν έχει αποδειχθεί αυτό. Δεν έχει εμφανιστεί. Ούτε οι ίδιοι οι Τούρκοι το έχουν ισχυριστεί. Ούτε οι ίδιοι οι Άγγλοι το έχουν ισχυριστεί αυτό. Δηλαδή σε όποια διεκδίκηση τόσο καιρό θα την επιδεικνύανε και θα λέγανε να την, να πάρτε την. Και αν την είχαν αγαπητέ μου Γιώργο θα ήταν φιλοσικής. Για κάποιον ο οποίος κάνει την ύβρη και ναι. προσπαθεί να καλυφθεί με το φιλοσικής. Δεν είναι ναι. εκεί. Πάντως θέλω να πω ότι αυτός που είναι στην δύσκολη θέση, τη δυσμενή θέση να τον βρίζει όλος ο κόσμος σήμερα ως κλέφτη, αν είχε ένα νομικό επιχείρημα θα το έβγαζε, θα το έδειχνε και λέει να το είναι, αυτό είναι και σκάστε. Δεν έχει. Το έχει κάνει ποτέ. Δεν υπάρχει. Να πάμε σε ένα άλλο σημείο, γιατί έχουμε πρόσφατα ένα νόμο, τον οποίο με πρωτοβουλία του Γιώργου, αρκετοί από εμάς, συντάξαμε ένα κείμενο, το οποίο υπέγραψαν 1013 επώνυμοι πολίτες της Ελλάδος και του εξωτερικού. Και επίτηδες σταματήσαμε στο 1013, είμαστε συμβολικά, είμαστε 1013. Επίτηδες σταματήσαμε. Είχαμε κι άλλους πολλούς, ναι, ναι. αλλά πάση περιπτώσει, από καθηγητές πανεπιστημίου μέχρι απλούς εργάτες και ανέργους. Και όλοι ζητήσαμε, αυτός ο νόμος που εισήγαγε τότε το Υπουργείο Πολιτισμού υπό την κυρία Μενδώνη, να μπορεί να δανείζει η Ελλάδα σε ξένα μουσεία έως και λέσχες επώνυμα, γιατί προφανώς δεν θα παίρνανε αυτά που ήταν ίσονος αξίας, να ζητούσαν ναι. από τον ηνίοχο των Δελφών μέχρι τη μάσκα του Αγαμέμνου να ζητάνε, του Αγαμέμνου. Τον έφηβο των Αντικυθύρων ζητάνε. Είναι δυνατόν να δανείσεις, γιατί καταφέραμε τα πρώτα 50-50 χρόνια με αυτό το κείμενο και με αυτές τις διαμαρτυρίες να γίνει 25-25. Μας κάνανε σκόντο. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι όμως ποιο. Ότι εγώ σκέπτομαι ότι η εγγονή μου, αν αυτή η μάσκα του Αγαμέμνου να φύγει και ο ηνίοχος φύγει, θα πρέπει να πάει 50 χρονών για να τη γνωρίσει, να τα γνωρίσει αυτά. Και το κάθε παιδί αυτής της ηλικίας. Αυτό λοιπόν πρέπει να το κοντράρουμε ακόμη και τώρα που ο νόμος ισχύει και έχω μια πρόταση, την οποία και τότε την είπαμε αλλά θαύτηκε. Διάβασα κάπου ότι το Μουσείο της Γαλλίας, το Λούβρο, θα ανοίξει υποκατάστημα στο Ντουμπάι. Επειδή έχω πάει στο Ντουμπάι, το μουσείο που έχουν είναι υπόγειο προς τα κάτω. Έχει ορόφους προς τα κάτω για λόγους ζέστης. Όταν εγώ πήγα υπήρχε αίθουσα με μυκηναϊκά ευρήματα. Διότι μέχρι εκεί είχαν πάει οι λεβέντες οι δικοί μας. Τώρα λοιπόν το Λούβρο θέλει να πηγαίνει ευρήματα και δεν αμφιβάλλω ότι θα πάει και δικά μας. Γιατί λοιπόν οι έξυπνοι υπουργοί μας δεν αναλογίζονται ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε το ίδιο ιδρύοντας μουσεία δικά μας στην Αυστραλία, στον Καναδά, σε όλες τις πρωτεύουσες. Εκεί που έχουμε ελληνικό στοιχείο, να είναι ελληνικά και να μπορούμε να δανείζουμε, αλλά πού, εκεί που υπάρχει ελληνισμός, στο ελληνικό μουσείο, όχι στο υποκατάστημα του Λούβρου. Και αυτό πρέπει να το σηκώσουν στον αέρα δημοσιογράφοι που μας ακούνε ή θα μας ακούσουν, παιδιά από του σχολείου, οι φοιτητές που δεν μπορεί να κάνουν κατάληψη για ψιλουπίδημα και δεν μπορούν να κάνουν γι' αυτό. Διότι αξίζει τον κόπο, γιατί θα προάγει τον πολιτισμό και θα αναδείξει την ελληνική νεολαία. Αυτή είναι η πρότασή μας. Επίσης, άλλη μια πρόταση είναι όποιο από αυτά τα ευαγή ιδρύματα εντός εισαγωγικών θέλει να παίρνει έγλη επειδή έχει αρχαία ελληνικά ευρήματα, ας πληρώσει και ας κάνει αντίγραφα. Τώρα σήμερα η τεχνολογία επιτρέπει να κάνεις ακριβέστατα αντίγραφα και με το υλικό που είναι το πρωτότυπο, να μην το καταλαβαίνει κανείς ότι είναι αντίγραφο, πρέπει να το λες για λόγους τιμιότητας, αλλά άμα κύριε θέλεις εσύ ντε και καλά οπωσδήποτε να έχεις αρχαία ελληνικά, γιατί πρέπει να έχεις το πρωτότυπο, σου ανήκει, έχεις κάποια σχέση με αυτό.
Εκτός βέβαια δεν μιλάμε για τα ευρήματα τα οποία νομίμως υπάρχουν από αρχαιολογικές σχολές άλλων χωρών που με βάση διμερείς συμφωνίες παίρνει κάτι, κάποια σχολή γιατί προσφέρει και το ένα και το άλλο. Αυτά δεν συζητάμε για αυτά. Μιλάμε για τα κλεμμένα. Μιλάμε για τα παρανόμως εξαχθέντα. Και είναι αυτά τα οποία σβήνουν την ταυτότητα ενός μνημείου, ενός αντικειμένου και παραπέρα ενός λαού. Και επιπλέον θα επιτρέψουν να αναδειχτούν και πράγματα τα οποία τα περνάμε από το πλάι, ενώ είναι αποδείξεις, αποχρώσεις ενδείξεις να το πω νομικά, που αποκαλύπτουν ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια παγκόσμια επέκταση εκείνων των ανθρώπων που ήταν σύγχρονοι των κατασκευαστών, που με τα καράβια τους αλωνίσανε την υδρόγειο. Δηλαδή, περνάει από το μυαλό κανενός ότι η πολιτεία της Αμερικής έχει αρχαιοελληνικό όνομα? Δηλαδή, η Αριζόνα δεν είναι η ζώνη του Άρεως? Και άλλα πολλά. Πόσοι το ακούν και δεν το καταλαβαίνουν? Και άλλα πολλά. Εκεί λοιπόν, αν έχουμε τη δυνατότητα να προάγουμε και να επεκτείνουμε και να αποδεικνύουμε με τα ευρήματα αυτά που εμείς θα ελέγχουμε και σε εμάς θα έρχονται για να τα δουν, να τους δώσουμε να καταλάβουν τι υπήρξε ο πολιτισμός των Ελλήνων. Για φαντάσου να πας τώρα, ας πούμε, στον κυβερνήτη της πολιτείας Αριζόνα, ας πούμε, ξέρω εγώ, που αυτός αποφασίζει και όχι, δεν είναι πιο. Να πας στον πρόεδρο της Αμερικής, να πας σε αυτόν και να του πεις: θα σου κάνω εγώ ένα ίδρυμα, σαν ελληνικό κράτος, θα σου κάνω εγώ ένα ίδρυμα εδώ, ένα μουσείο μέσα εδώ και θα σου έχω εκπληκτικά ευρήματα, αντίγραφα από ό,τι αφορά τον Άρη, το όνομα του οποίου φέρεις. Αυτός ο ίδιος δεν θα το προέβαλε. Αυτός ο ίδιος δεν θα το προέβαλε, δεν θα το θεωρούσε σαν μεγίστη τιμή κλπ. Δεν θα ήταν το brand name του τουρισμού του. Λοιπόν, έτσι κατακτάς τον κόσμο με πολιτισμό όμως, όχι με όπλα και με βαρβαρότητα. Σου θυμίζω ότι ο ίδιος ο νομπελίστας ποιητής της Χιλής, ο Πάμπλο Νερούδα, έχει γράψει ποίημα στο οποίο αναδεικνύει την καταγωγή του από αρχές Παρτιάτες. Mm-hmm. Το λέει πολλές φορές. Ναι. Στο κάτω και εγώ γράφοντας είχα μια έμπνευση, την είχα πει τότε και καλό είναι να την ακούσουμε. Ο λαός, ο γηγενής της Χιλής, στο νότιο άκρο, είναι περίφημη Αραουκανή. Και οι ίδιοι ισχυρίζονται δια του αρχηγού τους, του Λόγκο Κιλαπάν, ότι είναι καταγωγής Έλληνας. Και εγώ λέω, μόνο το όνομά τους είναι ελληνικό. Πώς? Οι Αραουκανοί είναι οι Άρεως ικανοί, δηλαδή οι ικανοί πολεμιστές. Δώσ' το αυτό στη χιλιανή κυβέρνηση να το αναδείξει με δική μας δυνατότητα να κάνουμε μουσείο εκεί. Ξέρουμε και εσύ και εγώ ότι έχουν 22 ελληνικά σχολεία στη Χιλή. Στείλαμε βιβλία κάποια στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε εκεί, σε μια χώρα που έχει του κόσμου τα μεταλλεύματα και μπορούμε να έχουμε σχέση ιδανική μαζί της, ξεκινώντας από τον πολιτισμό. Και να σου πω βέβαια ότι υπάρχει κάτι δίπλα μας που μπορείς να το κάνεις αυτό, την κάτω Ελλάδα, την κάτω Ιταλία, εντάξει, την μεγάλη Ελλάδα, έτσι δεν ανάγκη να τρέχεις στις... Πήρα τα πιο μακρινά εγώ. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε λίγο στον Παρθενώνα εδώ πέρα που είμαστε και τον έχουμε δίπλα μας. Ποια είναι η αίσθηση, θυμάσαι κάτι όταν ήσουν ένα μικρό παιδί και έπαιζες μέσα και έμπαινες μέσα στο ναό, έπαιζες σαν παιχνίδι με τις τεράστιες, σου έκανε εντύπωση το μέγεθος, το κοίταγες με δέος, το βλέπεις σαν παιχνίδι, συναισθηματικά τι σου έδωσε αυτό? Ναι, την πρώτη στιγμή, την πρώτη φορά ή τη δεύτερη, προφανώς το δέος κυριαρχούσε, διότι πραγματικά σε καθυποβάλλει και σε μια ηλικία που δεν μπορείς να το ερμηνεύσεις, σίγουρα αυτό προηγείται. Όμως σιγά σιγά έγινε μια φιλική σύζευξη και φτάσαμε στο σημείο να θεωρώ τις Καριάτιδες απέναντι στο Ερέκλειο. Φιλενάδες. Φιλενάδες. Φίλες, συγγενείς, θείες, ξαδέρφες. Από την Κυριακή να πω την καλημέρα μου. Θα πάω να πω την καλημέρα μου, ναι. Έτσι το αισθανόμουν εγώ. Το ίδιο και στον Παρθενώνα, παρότι αυτά που είχαν απομείνει και τα έβλεπες, κάποιος κένταυρος, κάποιο άλογο, κάποιο αυτό, που πραγματικά το έβλεπες. Δηλαδή, ακόμη και εικονογραφικά, γιατί είχα μια ευχέρεια, προσπαθούσα να το αποτυπώσω. Δεν τα έχω αυτά τις προσπάθειες, αλλά σίγουρα καταλαβαίνω τον ψυχισμό μου αναδρομικά. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό είπα πριν ότι
από μικρά παιδιά πρέπει να πηγαίνουν με ανθρώπους που ξέρουν να τους πούν, να τους περιγράψουν και να καταγραφούν στις ψυχούλες τους και στο μυαλό τους αυτή η αγάπη που πρέπει να έχουμε για αυτό το αριστούργημα εκεί πέρα. Βέβαια πρέπει να σου πω ότι μετά την πινακή, τη μοναδική πινακίδα που υπήρχε, την αρχαία πινακίδα που υπήρχε για το... για όλο αυτό το μεγαλείο, υπάρχει και μια σύγχρονη δεύτερη πινακίδα χορηγού που έχει μπει σε αυτό το μνημείο. Είναι η πινακίδα του, με το όνομα αυτού που πλήρωσε σήμερα για να γίνει αυτή η ανακαίνιση που είναι. Ναι, όλο καλά, αυτό αυτά το είναι πράγμα. Καινοδοξίες, θα έλεγα, ανθρώπων οι οποίοι αντί να θέλουν να αναδειχθεί το μνημείο, θέλουν να αναδείξουν τον εαυτό τους. Η φάτσα τους και το όνομά τους. Δεν θα ήθελα με τίποτε, ακόμη και να είχα τη δυνατότητα να κόψω το αριστερό μου χέρι και να ξαναγίνει ο Παρθενώνας όπως ήταν. Το χέρι μου θα κόβα. Όχι για να δώσω, για να βάλω ταμπέλα. Έτσι. Αυτά είναι θέματα συναισθήματος, το οποίο είναι θεμελιωμένο και ανδρωμένο. Και αυτό θα ήθελα να συστήσω σε όλους τους νέους Έλληνες και στα Ελληνόπουλα, τα μικρά και τα αγόρια και τα κορίτσια. Φαντάσου ότι είπες ότι υπήρχαν δεκάδες, να μην πω εκατοντάδες τεχνίτες που με τις καθοδηγήσεις αυτών των μεγάλων προσωπικότητων έφτιαχναν τα γλυπτά ή ακριβώς τους λέγανε. Υπήρχαν και αστοχίες υλικών ή έργων, οπότε αυτά μένανε σε κάποιες αποθήκες οι οποίες με βάσιμες υποψίες και ξέρουμε που είναι και έχει υποθεί που είναι αυτά τα υπόγεια με, αυτές τις, με αυτά τα υλικά ή πιθανόν να υπήρχαν και δεύτερο άγαλμα. Δεν έχω γνώσεις αυτό. Σε περίπτωση δηλαδή που έπεφτε το ένα ή ένας κεραυνός το ρίχνε ή μια βροχή το χάλαγε. Γιατί να είναι ένα άσχημο μουτσουνο άγαλμα ή κομμάτι, να πάρουμε το άλλο που να το αντικαταστήσουμε. Προφανώς λοιπόν αυτά, έχεις ακούσει ότι έχουν υποθεί ότι υπάρχει ένα υπόγειο που έχουν βρεθεί αυτά τα έχω πράγματα. Έχω μια ένδειξη, την οποία ας μου επιτραπεί να την πω, είναι προσωπική εμπειρία. Τη χρονιά του Millennium, το 2000, βρέθηκα στο Παρίσι οικογενειακά. Και κάποια στιγμή πήρα το γιο μου, ο οποίος ήταν τότε 15 χρονών, και επισκεφθήκαμε το Λούβρο για την ελληνική συλλογή. Η αλήθεια είναι ότι ο συναισθηματισμός περισσεύει και όταν αντικρίσαμε από μακριά την Αφροδίτη της Μήλου, το λέω κυριολεκτικά, μας πήραν τα δάκρυα και εμένα και το παιδί. Όταν πλησιάσαμε και βγάζαμε κάποιες φωτογραφίες, μας πήραν είδηση και οι Ιαπωνέζοι με τις μηχανές από δίπλα και αρχίζανε και μας φωτογραφίζανε γιατί κλαίγαμε. Το πήρε είδηση και ένας φύλακας, ο οποίος με πλησίασε και μπορέσαμε να συνοηθούμε στην αγγλική γλώσσα, ο οποίος μου είπε «Ελάτε από εδώ». Και μας πήγε σε μία πόρτα η οποία δεν ήταν προσβάσιμη, δεν ήξερες τι είναι από πίσω. Και μπήκαμε σε μία αίθουσα, μεγάλη, τουλάχιστον 50 μέτρων, η οποία ήταν γεμάτη με ελληνικές αρχαιότητες. Δεν μπορώ να απαριθμίσω τι ήταν εκεί μέσα. Αλλά δεν τα εξέθεταν. Έχουνε για το υποκατάστημα που λέμε στο Ντουμπάι και όπου αλλού κάνουν. Δηλαδή και εμείς κοιτάμε να τους δανείσουμε και όλα από πάνω. Ναι. Αυτό είναι άλλο ένα μεγάλο λάθος που συζητιέται αυτόν τον καιρό. Αλλά προηγουμένως θέλω να πω λοιπόν ότι αφού κάποιος ισχυρίζεται και σε κάθε υπουργό πηγαίνει και κάνει το ίδιο θέμα και λέει εγώ έχω βρει το υπόγειο αυτό που είναι γεμάτο αγάλματα προφανώς από το εργαστήρι που θα τροφοδοτούς. Μάλιστα. Γιατί δεν πάνε να εξετάσουν την αλήθεια αυτής της καταγγελίας, αυτής της πληροφορίας. Ούτως ώστε αν είναι ψέμα να τελειώνει αυτή η παραφιλολογία. Αν όμως είναι αλήθεια είμαστε όλοι κερδισμένοι. Γιατί λοιπόν, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Λέω νομικά μπορώ να επικαλεστώ ότι είναι σίγουρα παράβαση καθήκοντος. Όταν ο άλλος έρχεται σε κάθε υπουργό που αλλάζει και κάνει την ίδια ακριβώς κατάθεση ο άνθρωπος. Έχω βρει το σημείο όπου έχω μπει παιδί μέσα, έχω δει αυτό. Και σας καλώ να μου απαντήσετε. Ναι. Και αν δεν απαντάσετε 15 μέρες είναι θεμελιωμένη. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχει φέρει και πολλά παρελκόμενα ντόμενα. Απλώς το λέω, το θέτω δηλαδή γιατί έχει άμεση σχέση με το μνημείο. Και κάτι άλλο που πρέπει να πούμε. Λέγεται αυτό τον καιρό ότι εάν μας δώσουν οι Βρετανοί τα κλεμμένα, εμείς θα τους δώσουμε πίσω κάτι άλλο. Μα έτσι είναι σαν να παραδέχεσαι ακριβώς ότι αυτός είναι ο κύριος κάτοχος και εσύ το ανταποδίδεις για την κλεψιά του τι έχει κάνει. Γι' αυτό λέω στρατηγικά η άποψή μου είναι ότι ξεκινάς από εκεί που μπορείς θεωρητικά να ζητήσεις κάτι και αυτό
να υλοποιηθεί. Η φίλη Γαλλία διαθέτει... Το φίλη εντός εισαγωγικών. Πολλά εισαγωγικά. Όμως έχει στο Λούβρο και δύο μετόπες του Παρθενώνα. Όχι τις 15 που έχει το Βρετανικό. Τι θα κόστιζε στο Λούβρο να μας δώσει αυτές τις δύο μετόπες? Αν πρόκειται να γίνει πλέον με όσα υπάρχουν και δεν έχουν καταστραφεί μέλη να αποκατασταθεί όσο γίνεται ο Παρθενώνας, ας ξεκινήσουμε από αυτά. Ο Πάπας της Δρόμης ήδη έστειλε ένα κομμάτι. Ήδη έδωσε. Μα και η Ελβετία. Αλλά έχει. Και στην Ελβετία υπάρχει. Και στη Βιέννη υπάρχει. Η οποία Ελβετία οφείλει το σύνταγμά της στον Ιωάννη Καποδίστρια και κάτι οφείλει σε εμάς, ρε παιδιά. Ναι, δεν νομίζω ότι λοιπόν, στο σύνταγμά της να λέει ότι κρατάω τα κλοπημαία. Προφανώς δεν θα το γράφει ο Καποδίστρια σε αυτό. Αλλά μια και οφείλουν στον Καποδίστρια, τον έχουν και άγαλμα, ας μας δώσουν αυτά τα κομμάτια του Παρθενώνα. Αν ξεκινήσουμε από εκεί και αρχίσουμε και παίρνουμε από το Πετραδάκι μέχρι τη Μετόπη, αποδυναμώνουμε και αποκαλύπτουμε τον κινησμό και την παρανομία που κάνουν οι Εγγλέζοι. Αυτό λοιπόν πρέπει να ξεκινήσει να γίνεται. Και στη Βιέννη, την οποία την έχουν χτίσει οι Έλληνες, Έλληνες πλούσιοι έμποροι, έτσι μην πούμε τα ονόματά τους. Που... Μα έχουμε και αυτό που βλέπουμε και κάθε πρωτοχρονιά. Και την όπερά τους. Την όπερά τους που τη βλέπουμε και παίζει η ωραία μουσική έτσι. Του γαλάζιου Δούναβη εκεί πέρα. Έτσι. Οφείλεται στον Έλληνα Σίνα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά να τα λέμε, να είμαστε περήφανοι για αυτά, να τα αναπαράγουμε και να τα προβάλλουμε. Και σε αντιστάθμισμα στέλνουν τιμητική πρόσκληση σε δύο απογόνους που υπάρχουν σήμερα στην Κυζούν, στη Χαλκιδική, εισιτήριο να πάνε να παρακολουθήσουν την πρωτοχρονιά. Τι λες, μωρέ! Τι λες, μωρέ! Τι να σου πω, δηλαδή. Νομίζω ότι να μην πρέπει να κουράσουμε άλλο. Νομίζω ότι είπαμε αυτά που πρέπει να πούμε. Ίσως έχουμε κι άλλα σε μια άλλη εκπομπή. Δεν μπορώ εγώ με τους απατεώνες και τους κλέφτες και τους λοποδίτες. Δεν μπορώ έτσι. Με πιάνει το... Ας μείνουμε στο μήνυμα της Ήριδας. Ναι. Ότι αυτή ξεναγεί ακόμη και τους σημερινούς Έλληνες. Είναι κι άλλα, Γρηγόρη μου. Δεν τα μόνα διαμελισμένα. Και αυτός ο Λόρδος ο Πιναλέων, ο έβδομος του Έλγιν, ας πούμε, έχει κλέψει ολόκληρο θρόνο από το θέατρο του Διονύσου που είναι από κάτω. Είναι από κάτω. Δηλαδή, ζητάμε μόνο τι. Μόνο να έρθουν πίσω πράγματα από ένα τμήμα μικρό του όλου χώρου, του όλου μνημείου. Ναι, αλλά πρόσεξε, Γιώργο μου. Να ξεκινήσω από κάτι, γιατί τώρα μου έξισες μια πληγή. Καλά κάνω. Επί Χούντας, μας κλείσανε τη νομική σχολή, η αστυνομία, κάποια στιγμή. Και πρότεινα σε μια επώνυμη φίλη, συντρόφισσα και συναγωνίστρια, τη συγγραφέα Ιωάννα Καριστιάνη, η οποία ανήκε τότε στην ΑΝΤΙΕΦΕ, αντί να κάνουμε τις συγκεντρώσεις μας εκεί, να πάμε στο θέατρο του Διονύσου. Η κοπέλα ενθουσιάστηκε γιατί είναι ιδεαλίστρια και έχει ψυχή μέσα της. Όταν όμως το είπε στους παραπάνω ινστρούκτορες, Έλληνες ινστρούκτορες, είπανε όχι, γιατί λέει αυτές οι εκδηλώσεις θα αναπαράγουν εθνικιστικά αντανακλαστικά. Μάλιστα. Τελειώνουμε. Τελειώνουμε εδώ. Αυτά. Τελειώνουμε εδώ. Έτσι. Απλώς να πω ότι και την Πνίκα την έχει κατακλέψει ο Έλγιν. Λοιπόν, είναι ένα σύνολο και δεν κοιτάμε μόνο ένα τμήμα, ένα μικρό σημειάκι της κλοπής. Η κλοπή είναι μεγάλη, γενική, διεκδικούμε τα πάντα, διεκδικούμε όλα τα κλεμμένα. Όλα τα κλεμμένα. Αυτά. Γεια σας.